Σύμπα! 48 ήμουν 48 ώρε, δεν το κατάφερα. Τι έκπα, πέτα, πέτα, πέτα. Λοιπόν, ναι, άκου τώρα και το παρακάτω. Επειδή είμαι και συλλέκτη, ξέρω εγώ, εισιτηρίων ποδοσφαιρικών αγώνων. Ναι. Μου λείπουν κάποια, ξέρω εγώ, εισιτήρια, όπως το λένε, ρε, συλλεκτικά. Δεν μου λες, Ραπτόπουλε, η νεοφώτιση ομάδα που θα ανέβει του χρόνου, τι θα γράφουν πάνω τα εισιτήρια. Ηρακλής, Ηρακλής 1908. Ραπτόπουλο ρωτάω, ας εσένα ρε, δεν σε ρώτησα εσένα. Ρε, ρε. ΑΕΠ Ηρακλής. Ρε, ρε. Το ΑΕΠ τι σημαίνει. ΑΕΠ οντίον Ηρακλής. Α, μπράβο, αυτό θέλω. Δηλαδή θα έχω του χρόνου, θα έχω πάλι ένα συλλεκτικό εισιτήριο μέσα στο άλμπου που τα μαζεύω που θα λέει ΑΕΠ οντίον Ηρακλής. Έτσι με αυτούς εδώ θα παίζω. Πρέπει να έχεις χάσει τον ύπνο σου κανένα μήνα τώρα. Ναι, ναι, τον έχω χάσει, φιλαράκι μου. Άσε, δεν μιλάω με εσένα γιατί με κλείνεις. Γιατί σε κλείνω, δε. Γιατί χθες σε είπα, άμα θα κατέβετε να πούμε στο τέτοιο, στην παρέλαση. Είπες κάτι το οποίο βρίζεις. Ναι, εντάξει, τι είπαμε. Άσε τώρα. Κοίταξε, μιλάς κάθε μέρα. Ναι. Και δεν τρέπεσαι λίγο, λες ότι σε έκοψα. Λίγο, δεν τρέπεσαι. Αφού με έκοψες. Είπες κάτι το οποίο είναι μηνύσιμο. Τρίχες. Δεν είναι μηνύσιμο. Τρίχες. Καλά. Εντάξει τώρα. Καλά, άλλα κι άλλα. Εσύ τώρα, δηλαδή έχεις μιλήσει χίλιες φορές. Δηλαδή... Εν πάση περιπτώσει, θέλω να τα ακούσω και από σένα το εισιτήριο, τι θα γράφει του χρόνου. Το... Κι όμως του χρόνου θα γράφει Ηρακλής, θα σε χαλάσω. Θα σε χαλάσω. Αυτό που λέει, εσύ που είσαι πιο παλιός, ρε, εσύ τι θα γράφει. Α, ποντίον Ηρακλής και στην Κατερίνη θα υπάρχει. Είμαι τηλέτης εγώ. Έχω και με το κοκκινόχωμα που έβγαλε ο Άρης να πούμε. Με τα Βυζάντια και με αυτούς εδώ, με το πρόχωμα και με τους Ορφέες και με αυτούς εδώ. Δεν μου λες, έχω τα εισιτήρια. Το βόλεϊ, το βόλεϊ του ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Το βόλεϊ του ΠΑΟΚ που πήρε το. Το βόλεϊ, σε ρωτάει κάτι. Το βόλεϊ του ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Τα εισιτήρια τι γράφουν τα εισιτήρια. ΠΑΟΚ γράφει. Το χάτμπολ του ΠΑΟΚ. Το χάτμπολ του ΠΑΟΚ τι γράφει. Τι έγραφε. Ναι, βρε, ρωτάμε τώρα. Λέμε τώρα εμεί. Δεν ξέρω, εγώ είμαι αγράμματο εκεί. Το αγράμματο είπε. Πάρε δρόμο από τους ζωή μας. Τώρα το πέρασε στα 3 λεπτά χωρίς να το πάρω χαμπάρι να πω. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα.